γάστρα 5,7. Έχει το βάθος της. Εδώ έχω κάνει την προετοιμασία για να μην σας καθυστερώ. Έχω καθαρίσει 3 κιλά πατατούλες, περίπου 2,5 κιλά βγαίνει καθαρό. Και θα κάνω κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Σήμερα όμως, επειδή κάποιος είναι γρυπωμένος, πρέπει να κάνουμε και λίγη σουπίτσα. Οπότε θα εκμεταλλευτώ το κοτόπουλο στο έπακρο. Στην πεντάλητρη την κατσαρόλα μας έχω βράσει το κοτόπουλο. Και όχι πάρα πολύ, ίσα ίσα να πάρω τις γεύσεις. Και θα βάλω το κοτόπουλο, ενώ θα μπορούσα να το έχω βάλει και ομό μέσα στις πατατούλες. Θα το βάλω το κοτοπουλάκι μου και έτσι θα εκμεταλλευτώ το ζουμάκι του για να κάνω και μία σουπίτσα. Νομίζω ότι όλες το έχετε κάνει κατά καιρούς. Οι γονείς μας πάντως το κάνανε και είχαν και μπόλικο φαγητό. Οι πατατούλες έχω βάλει αλατάκι, πιπεράκι, κόκκινο πιπέρι εγώ, ό,τι θέλει ο καθένας. Εδώ τώρα έχω βάλει το κοτοπουλάκι μου και επειδή είχα βάλει αλατάκι εκεί, δεν θα βάλω αλατάκι, όμως θα προσθέσω πιπεράκι κόκκινο. Μαύρο πιπέρι. Και λίγη ρίγανη. Έχω στύψει ένα πορτοκάλι και ένα λεμόνι το χυμό και θα το ρίξω. Δεν έχω βάλει, αν είδατε, κάτω τις πατατούλες έκανα μασάζ, απλά με ελάχιστο λαδάκι, θα το βγάλω λίγο για να το δείτε. Δεν έχει καθόλου λαδάκι, ίσα ίσα που έκανα μασάζ τις πατατούλες. Θα βάλω το κοτοπουλάκι μου, θα βάλω το χυμό και αν θέλω θα προσθέσω και λίγο λαδάκι από πάνω για να μαγειρευτεί. Δεν θα προσθέσω κάτι άλλο. Ελάχιστο λαδάκι επάνω. Οπότε με πολύ λίγο λάδι, πατατούλες, ένα ολόκληρο κοτόπουλο, η χωρητικότητα τη βλέπετε ότι υπάρχει. Αν έχουμε κάπου, έχει πέσει κάπου λαδάκι, το σκουπίζουμε για να μην λερώνεται, όχι για τίποτε άλλο, για να έχουμε πιο εύκολο το καθάρισμα μετά της γάστρας. Θα προσθέσω το καπάκι επάνω και θα τη βάλω στο φούρνο. Δεν αφήνω ούτε υγρά, ούτε λαδάκι, τίποτα, γιατί έτσι μου την κάνει πιο εύκολη στο καθάρισμα μετά και θα ψήσουμε για μία ώρα. Έχουμε το πιο νόστιμο φαγητό, χωρίς καθόλου νεράκι, ούτε καν από το ζωμό δεν θα χρησιμοποιήσω, ούτε νεράκι, ελάχιστο λαδάκι, πατατούλες και το κοτόπουλο και τα μπαχαρικά ή αυτά που θέλουμε τις αρεσκίες μας. Γίνεται σε μία ώρα το πιο νόστιμο φαγητό που έχετε φάει και θα σας το δείξω πόσο ζουμάκι θα έχει, άσχετο αν εγώ το κοτόπουλο το είχα πάρει και μία βράση στην κατσαρόλα. Θα δείτε πόσο λαδάκι, ζουμάκι θα μείνει ουσιαστικά μέσα στο φαγητό και θα είναι πεντανόστιμο. Μην τη χάνετε αυτή την εβδομάδα, πραγματικά αξίζει. Έτοιμο και το κοτόπουλάκι μας ροδισμένο, βέβαια στο τελευταίο τέταρτο έβγαλα το καπάκι για να ροδίσει παντού. Το γύρισα και από την άλλη να πάρει χρώμα. Και η σουπίτσα μας επίσης. Να είστε καλά, μην χάσετε την 5,7. Αξίζει.